Πάντοτε την έκπρωση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν το σώματι ημών περιφέροντες. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο από εκείνο που λέγαμε την περασμένη Κυριακή, ότι πάνεν το κόσμο η επιθυμία της αρχός, η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου εκ του κόσμου εστί. Το ένα ήταν από το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα και το δεύτερο της περασμένης Κυριακής, Α Ιωάννου Β 16. Είχαμε τονίσει με πάρα πολλούς τρόπους, χριστιανοί μου, την περασμένη Κυριακή, αν θυμάστε, ότι η σημασία της λέξεως κόσμος αγιογραφικά είναι συνώνυμη με την πονηριά, με την κακία και την αμαρτωλότητα. Είναι συνώνυμο, είχαμε πει, με το κοσμικό φρόνημα. Υπάρχει και η διαβεβαίωση του Αγίου Λόγου που μας λέγει ότι όλος ο κόσμος κείται εν το πονηριό. Έτσι τονίσαμε ότι υπάρχει κόσμος των βακών που κυριαρχεί από μέσα μας, που ενεργεί από μέσα μας. Είναι ο πονηρός κόσμος της σάρκας. Ένα είναι αυτό το κακό. Δεύτερον, υπάρχει ο κόσμος της αμαρτίας που μας περιβάλλει και που μας πιέζει από έξω προς τα μέσα. Γύρω μας υπάρχει αμαρτία και ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό. Και τρίτον, υπάρχει ο διάβολος, ο οποίος εσάχοντας του κόσμου του αιώνος τούτου χρησιμοποιεί και τα μέλη και τα δε και τα πάθη που ενεργούν ως κόσμος μέσα μας και τον κόσμο που μας περιβάλλει, τα πράγματα του κόσμου και τα μέλη και τα δε, για να καταστρέψει και να κολλάσει έτσι την ψυχή μας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο δεύτερο χωρίο θεωρεί την φιλία του κόσμου που έχουμε ότι είναι μια φιλία καθαρός, με κοσμικό φρόνημα, με αμαρτωλό φρόνημα, που διακρίνεται από την απληστία των οφθαλμών, από την επιθυμία της σαρκός και από την αλαζονία της ζωής. Και αυτά και τα τρία είναι οι πρώτιστες αμαρτίες, τα πρώτιστα όργανα της αμαρτίας, τα πρωταρχικά δηλαδή όργανα της πονηριάς, της αδικίας, της κακίας. Με την αδυναμία λοιπόν που μας διακρίνει όλους μας, δεν εξαιρείται κανένας σε αυτό, στο να θέλουμε να ικανοποιήσουμε αυτήν την τριπλή επιθυμία, το σώμα με τις πέντε αισθήσεις του καθίσταται πύραυνον της αμαρτίας. Πύραυνον είναι το μαγκάλι, μαγκάλι της αμαρτίας, ο οίκος της αδικίας, το φυτόριο του ψεύδους και της κακίας. Και περισσότερον των άλλων μας σέρνουν στο χώρο της αμαρτίας τα μάτια μας. Οι δυο οφθαλμοί μας, οι οποίοι είναι οι πιο ακόρταγοι και οι πιο δεξασμένοι για αμαρτωλές απολάσεις. Κι όμως δόθησαν στον άνθρωπο για άλλο σκοπό. Πρώτον, για να έχει άμεση αίσθηση και αντίληψη της αισθητής φύσεως που τον περιβάλλει και τον πνευματικό λόγο μέσα από τα αστείας γραφάς. Δεύτερον, για να οδηγούν τα μάτια, το νου, που να τον οδηγούν, με την αίσθηση που απέκτησαν της οράσεως, δηλαδή παρατηρώντας τα πράγματα του κόσμου, τα μέσα και τα έξω, των μικρόκοσμων και των μακρόκοσμων, στη σοφία, στην αγαθότητα, στη δύναμη, στη χάρη, στην αλήθεια, στη γλυκύτητα της παρουσίας του Θεού και σε όλες τις άλλες θείες ενέργειες και φιλιότητες του Δημιουργού Θεού Λόγου. Πάντα δι' αυτού έγινε το δεύτερος τρίτος στίχος του κατά Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο, οι οποίες θεωρούνται, βλέπονται μέσα στην άψυχον και έψυχον κτήσιν και μέσα στην Αγία Γραφή. Και τρίτον, δια της νοεράς ενεργίας να μπορούν οι οφθαλμοί πέρα από την τελειότητα και τον σκοπό του ουρατού και τα ουρά του κόσμου να μπορούν να ανέρχονται στη θεία γνώση και στη θεωρία του εντριάδου Θεού, ακατάληπτα βέβαια και απλανώς, και να ανέρχονται σε αυτή τη θεία γνώση και σαν δημιουργού της ενψύχου και αψύχου κτήσης, αλλά και σαν δοτήρος των Αγίων Γραφών και του Ευαγγελικού Λόγου.
και όμως αν δει τα μάτια μας να τα χαλιναγωγήσουμε με τη Θεία Σοφία και την συνεχή εγγράφεια, πολλοί χαριτολογώντας λένε ότι στα μάτια δεν υπάρχει νόμος. Ναι, δεν υπάρχει νόμος αν δεν κοιτούν παρανόμος. Και αντί λοιπόν να τα ανανεύσουμε με το Θείο Έλεος, αντί να τα καταπραίνουμε βρέχοντάς τα με τα δάκρυα της μετανοίας, αντί να τα παλύνουμε με τα σπλάχνα των νυχτερμών και αντί να τα οδηγούμε στον πρωταρχικό του σκοπό, αδελφοί μου, τον οποίο αναφέραμε, εμείς τα αφήνουμε αχαλήματα στην απόλαυση των σαρκικών αμαρτιών και των πάσης φύσεως ειδονών της ζωής, που με τη σειρά τους περιμένουν την ψυχή μας, την εκρώνουν, την καταστρέφουν, την κρεμίζουν. Τα μάτια, χριστιανοί μου, είναι οι δυο λίχνοι του σώματος. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, Ματθαίος στιγματάθη 22. Οι δυο πρωτοστατούντες κλέφτες της αμαρτίας και κατά τον Μέγα Βασίλειον είναι δυο φοβερά πλοκάμια δια των οποίων η επιθυμία και η απληστία της αρκός αρπάζει σαν άλλο αυταπόδι τις ειδονές που βρίσκονται μακριά. Ή είναι δυο ο ίδιος Άγιος, δυο ασώματα χέρια πάρα πολύ μεγάλα δια των οποίων μπορεί η ψυχή να πιάσει, να αρπάξει με βολημία όσα ειδονικά αγαπά είναι απομακρυσμένα από αυτήν. Στην άγρια άκρη του κόσμου να είναι, με τα μάτια εύκολα το πιάνουμε. Και όταν τα πιάσει, λέει ο Μέγας Βασίλειος, τότε ευχαριστείτε πολύ, ειδονίζετε. Έχοντας τα ανωτέρω υπόψη μας, ας ακούσουμε και την αγιογραφική προτροπή που μας συνιστά. Οι οφθαλμοί σου ορθά βλεπέτωσαν, τα δευλεθαρά σου νεβέτω δίκαια. Παροιμίες, Δέλτα 25. Εδώ τονίζεται η απλότηση των διαθέσεων και η καθαρότητα και η αγνότητα των ματιών που πρέπει να υπάρχουν στα μάτια εκείνα που είναι άπλιστα, αχόρταγα, πονηρά και γεμάτα αδικία. Εμείς μπορούμε να βεβαιώσουμε τον εαυτό μας αυτό που ομολογούσε ο Ιώβ για τον εαυτό του. Τι ομολογούσε? Διαφύκει με θέμην της οφθαλμής μου ότι ο μη συνήθω επί Παρθένων, Ιώβ λάμδα α1. Έκανα συμβόλιο τιμής, λέει, με τα μάτια μου. Συμβόλιο τιμής. Ποιος κάνει σήμερα συμβόλιο τιμής με τα μάτια? Για να μην κοιτάξω ποτέ γυναίκα με πονηριά, με αισχρή επιθυμία. Δηλαδή, να μην πέσω, πιο απλά θα το πούμε εμείς, στην οφθαλμοπορνεία. Τα μάτια του Ιώβ ήσαν πάναγνα. Τα δικά μας τι είναι? Δεν έφυγε με βρώμικες επιθυμίες την αξία της οποιασδήποτε γυναικός σαν ποίημα Θεού. Θεωρούσε το άλλο φίλο και μάλιστα την Παρθένων σε κάτι πάρα πολύ το ιερό, που μόνο δόξα πρέπει να εμπνέει στον Κύριο και Δημιουργό Θεό. Και τη θέση αυτή την ιεροπρεπή την είχε ο Ιώβ σε μια εποχή που η γυναίκα θεωρείται στέβωση γενής και τίποτα παραπάνω. Κι όμως πιο ψηλά την τοποθέτησε και την τοποθετεί αγιογραφικά εκείνος. Το Άγιο Πνεύμα φωτίζει ένα σπουδαίο στοιχείο της ζωής του δικαίου Ιώβ που παρομοιάζεται με τον Ευαγγελικό λόγο της Καινής Διαθήκης και δει της ζωής των Αγίων Πατέρων της ερήμου της Εκκλησίας μας. Εμείς όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί των σημερινών μας καιρών μπορούμε άραγε να βεβαιώσουμε τους εαυτούς μας ότι τα μάτια μας και οι επιθυμίες της ψυχής μας είναι όμοια με τα μάτια του δικαίου Ιώβ? Δυστυχώς όχι. Και αυτό είναι για λύπηση. Έτσι η επιθυμία των οφθαλμών στην οποία αναφέρεται ο Ευαγγελιστής, αντίδωσα το νου διειδονικά γεννά την αμαρτία. Η δε αμαρτία αποτελεστήσα από εκεί η θάνατον. Ιακώβου α15. Γι' αυτό και η πονηρά επιθυμία των οφθαλμών
ονομάζεται κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη πρωτοκλέπτης της αγνότητος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, παίρνοντας αφορμή από την αγιογραφική εντολή, μη σε νικήσει κάλους επιθυμία, μη δε αγραφτής σεις οφθαλμής, παροιμία σίγματα 25, που σημαίνει πρόσεξε μη σε νικήσει η επιθυμία γενικίας ομορφιάς, ώστε να συλλεχθείς τα δίκτυα της εξαιτίας της απροσεξίας των ματιών σου. Και αυτό το ψάρεμα είναι η πιο γλυκιά εκμαλωσία που σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα γίνεται η χειρότερη σκλαβιά. Πάνω σε αυτά μας λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τη θανατηφόρο επιθυμία των οφθαλμών πρέπει να αποφεύγουμε και το περίεργο σωράν και το παρόραν. Δηλαδή απαγορεύεται όχι μόνο η πονηρή περιέργεια των οφθαλμών αλλά και η απλή παρατήρηση περαστικών εικόνων. Τι περαστικών εικόνων? Προκλητικών παραστάσεων. Άρα βγαίνει το συμπέρασμα, δεν επιτρέπεται να ξεφυλίζουμε περιοδικά που έχουν αισχρές εικόνες και πολύ περισσότερο πονηρές παραστάσεις, έστω και φευγαλίες που τυχόν υπάρχουν στον δρόμο, στο θέατρο, στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση κτλ. Διότι άμεσος ο κίνδυνος να αμαρτήσουμε εκ συναρπαγής. Άρα από την όραση η αμαρτωλή επιθυμία, από την επιθυμία η αμαρτία και από την αμαρτία ο θάνατος. Ακόμα η όραση είναι ένα είδος πνευματικής αφής λεπτοπέραστων χειρών και καθυπέρας της φαντασίας. Γι' αυτό και με τα μεγάλη ευκολία τυπώνονται μέσα μας υπάσης φύσεως παραστάσεις και πολύ περισσότερον οι αμαρτωλές επιθυμίες και εικόνες. Και ό,τι τυπώνεται μέσα μας δεν εξαλείφεται ποτέ. Το παίρνει το υποσυνείδητο και η μνήμη. Με ταυτόν συνγυράσκομεν και με ταυτόν αποθνίσκομεν, βεβαιώνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πολλοί μας λένε ότι πάμε να κάνουμε προσευχή και από αυτά που ακούσαμε όλη την ημέρα και από αυτά που είδαμε πήραμε παραστάσεις μέσα από τη ζωή, από παντού, από που δεν παίρνουν παραστάσεις και ακούσματα έχονται λοιπόν και μας ενοχλούν κατά τη διάρκεια της προσευχής. Όποτε θέλει δηλαδή ο διάβολος ακούει το μεγάλο το χέρι το φοβερό, το βασίτριχο εκείνο χέρι το αμαρτωλό και το βουτάει μέσα στο υποσυνείδητό μας, μέσα στο εσωτερικό είναι μας και τραβάει όσες εικόνες θέλει και τις προβάλλει στην οθόνη του νου ή στην οθόνη της φαντασίας και προκαλεί το νου για να τις προσέξει και άμα τις προσέξει θα τελειαστεί. Είναι δουλειά του να βγάλει την εικόνα για να μας προσβάλλει, να ακολουθήσει ο συνδυασμός του υπάλληλου, να έρθει η συγκατάθεση, να έρθει η αμαρτία. Δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος αυτός μόνο σε μια περίπτωση. Όταν ο νους του ανθρώπου είναι πειρακτωμένος, είναι γεμάτος φωτιά και λάβα. Πότε είναι φωτιά ο νους, πότε είναι πειρακτωμένος? Τότε μόνο όταν καταφλέγεται από το όνομα του Ιησού Χριστού που είναι πυρ καταναλύσκονη. Διότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό για μας τους χριστιανούς οι οποίοι κάνουμε μια προσπάθεια να εφαρμόσουμε μια εντολή, να καλλιεργήσουμε μια αρετή, να κάνουμε προσευχή, να βρισκόμαστε στην εκκλησία, να παραβρισκόμαστε σε ένα μυστήριο, να συνετάσσουμε στη Θεία Λετρία, να προσευχόμαστε στη Θεία Κοινωνία και όμως το μυαλό να πετάει και μάλιστα και σε εικόνες αμαρτωλές και όχι μόνο σε εικόνες αμαρτωλές αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι γεμάτο βλασφημία και απιστία και ακαταστασία και βρωμιά και δυσοδεία. Γιατί? Το γιατί το είπαμε όσο μπορούσαμε πιο απλά. Αλλά δεν μπορεί να την κάνουμε αυτή τη δουλειά, καμιά εικόνα δεν μπορεί να προβληθεί μέσα μας αν ο νους πειρακτώνεται από το όνομα του Ιησού. Και όπως εξαιτίας των αμαρτωλών ακόμα της αμαρτωλής επιθυμίας
όμως γίνεται πύραυνος της αμαρτίας, έτσι μπορεί να γίνει και δια το ονόματος του Ιησού πύραυνος της αρετής. Αλλήμωνος το χριστιανό που χρησιμοποιεί τα μάτια του σαν όπλα αμαρτίας και αδικίας και πονηριάς. Το βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος όταν τονίζει: μη παριστάνετε τα μέλη ημών όπλα αδικίας και αμαρτία. Ρωμαίος Σιγματάβ 13. Ας αρκεστούμε όμως αυτά και ας πάμε στο τρίτο πράγμα, στην τρίτη αμαρτία, για να δούμε πως μαζεύει γύρω της και μέσα της όλες τις αμαρτίες. Ποια είναι αυτή η τρίτη? Είναι η αλαζονία της ζωής. Αυτή είναι πρώτη αμαρτία για όλους τους ανθρώπους, η αμαρτία του σατανά, η πηγή όλων των αμαρτιών και των πτώσεων του ανθρωπίνου γένους. Έτσι είπε ο απαρχής και έμεινε έτσι μια για πάντα. Θα τολμήσουμε να πούμε, χριστιανοί μου, ότι η αλαζονία της ζωής είναι παναμαρτία. Κάθε αμαρτία με το μαύρο ζωτικό της νεύρο φυγάζει από αυτήν, συντηρείται και αυξάνεται από αυτήν, διατηρείται και υπάρχει μέσα σε αυτήν. Η αλαζονία της ζωής είναι υφασμένη από ένα μεγάλο καθημερινό αριθμό διαφόρων ειδών αλαζονίας, μικρών και μεγάλων. Να πούμε μερικά. Υπάρχει αλαζονία εξαιτίας της εξουσίας, της κρατικής, της κοσμικής, καμιά φορά και εξαιτίας της πνευματικής εξουσίας. Αλαζονία εξαιτίας του εμπαθούς πολιτικού φρονήματος. Αλαζονία της ομορφιάς και του σωματικού κάλους. Αλαζονία ειδικά εξαιτίας των επένων. Αλαζονία από την πολλή δόξα που μπορεί να έχει κάποιος, γιατί είναι αρχηγός κράτος, αρχηγός κόμματος, αρχηγός στρατού, αρχηγός μιας πόλεως και ούτω καθεξής. Στάρ του κινηματογράφου και της τηλεοράσεως, πρωταθλητής πρώτος στα σπόρος ποδόσφαιρο, στον μπάσκετ και δεν συμμαζεύεται, και σε όλα τα είδη της τέχνης, γλυπτικής, ζωγραφικής, όπερα, τραγούδι, και ο κατάλογος αυτός δεν τελειώνει ποτέ. Οπωσδήποτε όμως αλαζονία εξαιτίας του πλούτου, αλλά και των ανακαλύψεων ακόμα δε και των αγαθών και επιστημονικών. Το τραγικό, αδελφοί μου, είναι όταν διαπιστώνεται η αλαζονία εξαιτίας μιας πνευματικής επιτυχίας ή μιας αρετής, εξαιτίας του ελαιούς, εξαιτίας της προσευχής, εξαιτίας της νηστείας. Δυστυχώς, αν δεν προσέχουμε όπως πρέπει, όσο πρέπει, και πότε δυστυχώς νηθούμε, γρήγορα οι αρετές μετατρέπονται με την βοήθεια των πονηρών πνευμάτων σε ταχείες και ελαττώματα. Παράδειγμα, η αλαζονία στην προσευχή, που σημαίνει από μέσα μέσα ότι αυτό ξεκινάει από την αυτάρκεια, από την αυτοικανοποίηση, ότι κάτι φτιάξουμε ή ότι ήδη κάτι κάναμε μέσα στον χώρο της προσευχής. Είπε, επειδή πολλές ώρες προσευχηθήκαμε, είπε, επειδή αισθανθήκαμε ανάπαυση. Μετατρέπει τον προσευχόμενο σε φαρισαίο και την προσευχή σε πλάνη. Η συμπάθεια και ο ίχτος σαν αρετή προς τον πάσχοντα πληστείων εξαιτίας της αλαζονίας μεταβάλλεται σε απολασία. Η αλαζονία μετατρέπει ακόμα τον νηστευτή σε αυτόχειρα και τον εγκρατή σε ανθρωπάρεσκο. Έτσι λοιπόν κάθε αμαρτία είναι στην πραγματικότητα αμαρτία εξαιτίας της αλαζονίας, γιατί και ο σατανάς είναι σατανάς και διάβολος εξαιτίας της αλαζονίας. Αν δεν είπε η αλαζονία, δεν θα υπήρχε αμαρτία ούτε στον αγγελικό κόσμο ούτε και στο ανθρώπινο γένος. Γιατί και στην εκ του Πατρός, εκ του Πατρός, χριστιανοί μου, είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, της ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, των Υιών του Θεού τον Μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Αυτός ενυνθρώπισε, αυτός εσαρκώθηκε και αυτός ενεδίδηκε την ταπείνωση στο πρόσωπο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού, με όλες που τις θεϊκές τελειότητες, τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός.
και στο Ευαγγέλιο η πρώτη του εντολή. Στους μακαρισμούς εδώ πήγε η πρώτη εντολή. Η πανεντολή, η εντολή των εντολών είναι η ταπείνωση. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Διότι αυτός πρώτος εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Φιλιππησίους, δίτα 8. Η ταπείνωση, αδελφοί μου, είναι ο θάνατος της αλαζονίας. Η ταπείνωση είναι το μοναδικό φάρμακο για την οποιαδήποτε αμαρτία. Το μοναδικό φάρμακο που θα μας θεραπεύσει από τη θανατηφόρο ασθένεια των πονηρών επιθεμιών των οφθαλμών. Είχε, αδελφοί μου, εμείς όλοι, σαν όλους τους Αγίους, αυτήν την θεοήφαντον στολήν της ταπεινώσεως να ντυθούμε για να λυτρωθούμε από την επιθυμία των οφθαλμών, από την επιθυμία της αρκός.